κρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμα ημέρα ταύτην, επί τη εισόδο ημών εις το λέον εν αυτών της ληστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, τον προσφερόμενον εις δόξανση και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρία της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανίου Αγίου σου, και κατάβλεψον εφημάστουστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεάς, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζών τη Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον αγαθή στην ζωή ημών και κατέθετα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων εντολών, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσεται άνθρωπος. Πρεσβείες της Παρακράτους Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παρακράτου και Παναμόγου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων των Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφητού Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τη Οσία Μητρός ημών Θεοδόρας, Βασιλίσσης της Άρτης της εκ των Σερβίων, τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Προπεοφόρου και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, καθίστε. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Ναυτικού Ομίλου, αγαπητοί αδελφοί, να ευχηθώ σε όλους σας καλή και ευλογημένη χρονιά, ιδιαιτέρως στον Ναυτικό Όμιλο της Κοζάνης, πάντοτε επιτυχίες και κατά Θεόν προκοπή, διότι σε όλους είναι γνωστό ότι οι αυτοπαιδείες προάγουν το πνεύμα. Έτσι λοιπόν και εμείς ευχόμαστε στα παιδιά μας να έχουν καλή και ευλογημένη χρονιά, να έχουν επιτυχίες στη ζωή τους και κύριε Πρόεδρε, θερμότατες ευχαριστίες και πάλι για την καλοσύνη που είχατε να μου απευθύνετε την πρόσκληση να έρθω σήμερα και να ευλογήσω την πίτα του Ομίλου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή επιτυχία παιδιά στις δραστηριότητές σας. Ο Θεός μαζί μας. Σαν και ωστά. Να
μπορέσει να ανταπεξέλθει στον χρόνο. Γιατί ένα όμιλο, ένα λίγο, που αντέχει στον χρόνο, σημαίνει ότι έχει ρίσκει. Να ριζώσει αυτή την ορεινή περιοχή και να αποτελεί σήμερα στο δίδυ, κατά την άποψή μου. Βέβαια, αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, είναι άποψη πολλών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι στολίδι οργάνωσης και λειτουργίας ομίλου στην Ελλάδα. Πολλά τα προβλήματα, όμως δεν ήρθαμε να δούμε να μιλήσουμε για προβλήματα, ήρθαμε να πούμε τις χαρές μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα που βρίσκεστε εδώ. Ο Υπουργός, ο κ. Ζωτηρίδης, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Μας έστειλε μήνυμα που θα το διαβάσω. Όπως επίσης και ο βουλευτής Κοζάνης, της Πέμπτης των Κοζάνης, ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Γιαννακούλου, ο ελληνικών υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί και εκείνος μας έστειλε μήνυμα το οποίο θα διαβαστεί. Ο κ. Κωνσταντινίδης, ο υπουργός μας, έστειλε και ένα τιμητικό δώρο στον νικητή του χρυσού φλουριού που θα είναι στην Πίτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σερβίου για την μέχρι τώρα βοήθειά του στον ομίλο στον Εθνικό Πυροβοζάνη. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο στο φίλο Γιάννη Μελισσάρη που αυτή τη δύσκολη ώρα για την οικογένειά του βρίσκεται εδώ για τις ανάγκες του Εθνικού Ομίλου και χάνει χρόνο πολύτιμο από την οικογένειά του. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θέλω και ο γραμματέα του Ελλήνου να απευθυνθεί ένα σύντομο χαιρετισμό και να προχωρήσουμε στι βραβεύσει των αθλητών. Καλησπέρα σε όλου σα. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε άλλη μια φορά σε ένα χώρο και θα ξεκινήσουμε μια νέα περίοδο, μια νέα χρονιά. Καλησπέρα σε όλους επίσημους, σε όλους τους φίλους και σε όλους τα μέλη και αθλητές του Ομίλου. Ο Όμιλος, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, ξεκίνησε το 1981. Σήμερα, μετά από περισσότερο από 40 χρόνια, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχει συνεχή δραστηριότητα και συνεχώς οι δραστηριότητες του αυτές να έχουν ανωδική πορεία. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια από τις βραβεύσεις και από τα αποτελέσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, είναι όλο και πιο μεγάλες διακρίσεις του ομίλου. Το ομίλο μας, ο οποίος σε σχέση με τον πληθυσμό, τη γεωγραφική κατανομή της χώρας και τη θέση που κατέχει, έχει δυσανάλογα υψηλή βαθμολογία σε όλες τις λίστες της Ομοσπονδίας της Κοπηλασίας. Βέβαια δεν έχει μόνο την Κοπηλασία Όμιλος, ο Όμιλος έχει και άλλα δύο τμήματα. Έχει ένα τμήμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων τα παιδιά, το οποίο το ονομάζουμε ΚΑΜ και το οποίο και αυτό συνεχώς εξελίσσεται και στιγμός από περισσότερα παιδιά. Είναι στόχος αυτού του τμήματος να μάθει στα παιδιά της περιοχής μας τι θα πει η υγρό στοιχείο και ποια είναι η δραστηριότητα που μπορεί να αναπτύξουν. Πολλοί έμπειρους προπονητές τα φροντίζουν τα παιδιά να πάρουν τα οδηγήματα αυτά. Η Κοπηλασία, όπως είπαμε, το κύριο τμήμα με περίπου 30 αθλητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλες τις κατηγορίες των ηλικιών που περιέχει το καλεμπάρι της Ομοσπονδίας και συνεχώς έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Το ΔΕ Θαλάσσιο Σκι, που ήταν ένα τμήμα από τα παλιά, τώρα προσπαθούμε να το ανασυγκροτήσουμε γιατί έχουμε πολύ λίγους αθλητές σε αυτό το τμήμα. Γενικά είναι μια δραστηριότητα στην περιοχή η οποία προάγει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, τον αθλητισμό. Μεταφέρει στα παιδιά μας μηνύματα τα οποία λείπουν και είναι πολύ απαραίτητα για να σταδιοδρομήσουν στη μετέπειτα ζωή τους, να έχουν αποκτήσει το φύλασμο του πνεύμα και την ευγενή άμυλα, πολύ σημαντικά στοιχεία για τη ζωή τους. Είναι μια διαρκής προσπάθεια η οποία βέβαια βασίζεται και στον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου, ο οποίος είναι ο Μάρκος Παπαγεωργίου, ο οποίος φροντίζει και σας στέλνει και τους χαιρετισμούς στο γιατί σήμερα μιλήσει μαζί του. Είναι αυτός ο οποίος ήταν αρρωγός στις προσπάθειες του Ομίλου, οι οποίες έχουν σίγουρα πολλά έξοδα, καλή χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει κάποιος να τη χρηματοδοτήσει, διότι εμείς έχουμε το μειονέκτημα να μην έχουμε μια μεγάλη πόλη κοντά στη λίμνη. Και έτσι τα παιδιά που έχουμε, όπως σας είπα, είναι 30 στην Κοπηλασία, θα έπρεπε να είναι
κοινωνικά, αλλά παρόλα αυτά με τη βοήθεια του Προέδρου μας και οι εγκαταστάσεις μας εξελίσσονται. Υπάρχει και η βοήθεια της πολιτείας και των δήμων της περιοχής που είναι σημαντική και τα leader τα οποία πήραμε από την κεντρική κυβέρνηση, τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ να πάρουμε σκάφη, να πάρουμε όργανα. Όλα αυτά μαζί συνηγορούν σε ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο πιστεύουμε να συνεχίσει με όλες αυτές τις παραμέτρους που το βοηθούν να υπάρχει και να αναπτύσσει τον αθλητισμό στην περιοχή μας και γενικώς να βοηθάει την νεολαία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Χαιρετίζω και εγώ εκ μέρους του Summer Camp, όλους τους επίσημους, τους γονείς, τα παιδιά, όλους τους αθλητές μας, τους φίλους μας που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την παρουσία σας και θα ήθελα να πω καλή χρονιά με υγεία, πολλές επιτυχίες στα παιδιά μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και πολύ το τμήμα το οποίο μπορούμε να υποδεχτούμε όλους τους αθλητές, τα παιδάκια τα οποία καλούμε κάθε καλοκαίρι να έρθουν τους καλοκαιρινούς μήνες από τέλη Ιουνίου μέχρι και αρχές Αυγούστου στον αρχικό μας όμιλο, στις εγκαταστάσεις μας, όπου από εκεί προέρχονται και πολλοί αθλητές οι οποίοι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που έχουν βγει από αυτά τα camp. Αυτό θα ήθελα να πω. Τη βραβεύσεων των διεκριθέντων αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης. Με ελπίδα το γεγονός ότι οι ανελημμένες υποχρεώσεις δεν με επιτρέπουν να βρίσκομαι κοντά σας για να ανταλλάξουμε ευχές και απόψεις για τη νέα χρονιά, για να συζητήσουμε για όσα σας απασχολούν, για όσα σημαντικά έχετε καταφέρει, αλλά και για όσα ακόμα περισσότερα μπορούμε να πετύχουμε. Επιτρέψτε μου, έστω δια της παρούσης, να σας συγχαρώ για την προσφορά σας στον ναυταθλητισμό του τόπου μας. Για περισσότερα από 40 χρόνια, καταρθώσατε να αναπτύξετε υπέροχους αθλητές, να προετοιμάσετε πρωταθλητές, να κάνετε υπερήφανο τον τόπο μας. Και όχι μόνο. Υπηρετείτε την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας. Μαθαίνετε σε νέους ανθρώπους και επισκέπτες την αγάπη για τον αθλητισμό και τη φύση σε ένα μαγευτικό τοπίο ανάμεσα σε αργυροπελικάνους και κορμοράνους. Και για όλα αυτά σας ευχαριστούμε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η πορεία δεν είναι εύκολη, ούτε χωρίς εμπόδια. Όπως γνωρίζω πολύ καλά ότι η σημερινή εικόνα και νομική πορεία του ομίλου, για την οποία είμαστε όλοι περήφανοι και ευγνώμονες, είναι ένα μοναδικό γράμμα του ζήλου των διοικητικών συμβούλων, των ακούραστων προσπαθειών των προπονητών, αλλά και της αστήρευτης αγάπης όλων των μελών των αθλητών του. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ σε καθεμία και καθέναν από εσάς προσωπικά η νέα χρονιά να είναι καλή και προηγημένη. Το 2024 να είναι καρποφόρο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Καλή συνέχεια στις επιτυχίες. Παρακαλώ να μεταφέρετε τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν την αγωνιστική περίοδο του 2023 και βραβεύονται στην αποψινή τελετή. Με τη διαβεβαίωση ότι παραπάνω ο λόγος της παράστασής σας είναι στη διάθεσή σας για κάθε επώνυμη και επικοδομητική συνεργασία. Ο Υφυπουργός Στάθης Κωνσταντινίδης. Της Δημοκρατίας της Κοζάνης. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης, αγαπητοί αθλητές και αθλήτριες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να περιεχθώ στην όμορφη εκδήλωσή σας, όμως οι υποχρεώσεις προγραμματισμένες από καιρό δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα μαζί σας. Θέλω να συγχαρώ τις αθλήτριες και τους αθλητές για τις διακρίσεις τους και να τους ευχηθώ να παραμείνουν πιστοί, αφοσιωμένοι και αγωνιστικοί στην επίτευξη των στόχων τους. Συγχαρητήρια επίσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ του Ομίλου, τόσο για τη σημερινή σας εκδήλωση, όσο και για την γενικότερη δράση σας. Σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και δύναμη. Είμαι πάντα κοντά σας, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε προσπάθεια για το καλό του αθλητισμού του τόπου μας. Τον Μακρυγιάννη τον Παναγιώτη, ο οποίος κέρδισε το 2023. Αγκυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στο Παρίσι, στο Μονό Σκι. Κάρκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών κάτω των 23 στο Κρέφι της Γερμανίας. Χρυσό βαλκανικό στο Σκι Εφήβων.
χρυσό βαλκανικό στο τετραπλό εφήβων, χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων και χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο κλειστής κοπηλασίας. Σε προπονητικό κοινόβιο στο Σχοινιά, ετοιμάζεται με εθνική ομάδα, μας έστειλε ένα χαιρετισμό, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την απονομή του σημερινού μου βραβείου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί, διότι βρίσκομαι σε ένα προπονητικό κοινόβιο της εθνικής ομάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προπονητές, τους γονείς μου και τη διοίκηση που με βοήθησε για να έρθουν αυτές οι επιτυχίες. Και ελπίζω να στη νέα χρονιά να έρθουν και άλλες επιτυχίες όχι από μένα αλλά και από υπόλοιπα παιδιά του ομίλου. Το βραβείο που θα παραλάβει η αδερφή του, η Ειρήνη Μακρυγιάννη, και παρακαλούμε τον Φιλέστατο Επίσκοπο Αμφιπόλεως να έρθει την απονομή. Στο Παρίσι, στο τετραπλό σκύφε εφήβων. Τη δεύτερη θέση στην δίκοπο των εφήβων στο Σχοινιά και τη δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αθλητιστής κοπηλασίας. Παρακαλούμε για την βράβευση να έρθει ο Δήμαρχος στο Σεφείο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Στη ζωή λένε είναι δύσκολο να τραβάς κουπί. Φανταζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά που τραβάνε κουπί τόσα αυτά τα χρόνια για να γίνουν οι κόποι τους πραγματικά αξίες. Αυτό που εύχομαι είναι η υγεία. Εύχομαι ο όμιλός μας να αποκτήσει πολλούς αθλητές. Την κίνηση που κάνουμε το οικόπεδο να την αξιοποιήσει ο όμιλος με όλες τις βοήθειες όλων των Δήμων. Ελπίζοντας κάποια στιγμή η λίμνη μας να αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια σε αγώνες. Νομίζω το αξίζει, έχει τα ηχέτια, έχει τους στίβους. Αυτό που πρέπει όλοι μας είναι όλοι οι άνθρωποι που είμαστε σήμερα εδώ να βάλουμε ένα λιθαράκι έτσι ώστε να ανεβούμε προς τα πάνω. Αυτός ο όμιλος έχει βγάλει Ολυμπιονίκες και είμαι σίγουρος ότι θα βγάλει κι άλλους. Τους είδαμε ήδη τους δύο πρώτους, θα δούμε και τους επόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία, υγεία, υγεία. Ο Δημήτρης θα τη δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην δίκοπο άνευ εφήβων. Παρακαλούμε ο Δήμαρχος του Βελβεδού να έρθει για την βράβευση.
Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος των Σερβίων. Όντως χρειάζεται κουμπί. Αυτή η λίμνη κατακλείστηκε μάλλον ο κάμπος από όταν έπαιγε η λίμνη όταν ήμουν 14 χρονών, 1974. Έφτασε 65 και ακόμα δεν είχε αξιοποιηθεί. Στίχημα είναι να τραβήξουμε κουμπί όχι μόνο οι τρεις συμβαλόμενοι δήμικοι από τους πολίτες. Στίχημα είναι να τραβήξουμε κουμπί η περιφέρεια, το κράτος, η πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μείγμα δηλαδή φορέων που θα μπορούσαν πραγματικά να την αναδείξουν και να κάνουν όλα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος του Σερβίου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στον πάντα επιτυχία πάνω στο Σύλλογο. Συγχαρητήρια στον αθλητή που βράβησε και σε όλους τους συμμαθητές του. Υγεία και δύναμη σε όλους. Καλή χρονιά. Θα γίνει στην αθλήτρια του ομίλου μας, Γαβριέλα Γιόλου. Η Γαβριέλα ακριβώς ζήλεψε τη λίμνη μας και έχει πάρει μεταγραφή στον όμιλό μας. Από τον όμιλο του Ολυμπιακού πήρε μεταγραφή στον όμιλό μας. Η Γαβριέλα πήρε αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων στο Παρίσι στο διπλό σκιφ. Αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων στο Πλόφτιθ της Γαλλίας. Αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Άντερ 23. Έκτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών Άντερ 23 στο Πλόφτιθ της Βουλγαρίας. Χρυσό βαλκανικό στο διπλό σκιφ Νεανίδων. Χρυσό βαλκανικό στο τετραπλό σκιφ Νεανίδων. Και δεύτερη νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστής Κοπηλασίας. Παρακαλείται ο κύριος Βράμπας, πρόεδρος της ΕΚΟΦΗΣ, να έρθει την απονομή. Συγγνώμη αν είπα στο Παρίσι Πανελλήνιο, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια μας έχει γεμίσει περηφάνεια
Είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι αρχηγός αποστολής στο Βαρέστι πριν δύο χρόνια και στο Βαλκανικό, στο Βουκουρέστι, που ακούσαμε το ηθικό ύμνο και συγκινηθήκαμε. Και πραγματικά, έχοντας αυτά τα παιδιά μέσα σε αυτά τα κεπανιδιώτης, δεν σας κρύβω ότι η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Να ξέρετε ότι για να πετύχει ένα σωματείο χρειάζεται συνεργασία κάποιων βασικών παραγόντων. Διοίκηση, προπονητές, αθλητές, γονείς. Η διοίκηση που υλοποιεί, οι προπονητές που δουλεύουν, οι αθλητές που με στοχοπροσύνωση πορεύονται και καταχτούν και οι γονείς που βοηθούν. Καλή χρονιά σε όλους στα παιδιά μας. Απονομή θα γίνει στο διπλό σκι γυναικών, στη Μακρυγιάννη τη Λεμονιά και στην Εκκλησία μου. Παρακαλείται η εκπρόσωπος του Υπουργού να έρθει την απονομή. Η νίκη είναι τρίτη πανελλήνια νίκη στο διπλό σκι γυναικών. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων στα Ιωάννινα. Παρακαλείται ο Ντίνας Ευθύμιος, ο Καραχίτος ο Αλέξανδρος, ο Παπαδημόπουλος ο Λευτέρης, ο Γιουργιάδης ο Κωνσταντίνος να έρθουν στην απονομή. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Μεραμής. Θα γίνει στο διπλό παίδων αρχαρίων 12 ετών. Παρακαλείται ο Θόδωρης Καραγιάννης και ο Χιλιάς ο Τζίμος να έρθει για εισπράβευση. Την απονομή θα κάνει ο δήμαρχος κύριος Καλλινίδης. Συγγνώμη, πριν από την απονομή να κάνουμε ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Εγώ θέλω να πω δύο μεγάλα μπράβο. Ένα στους αθλητές, γιατί υπήρξα και εγώ αθλητής στα αθλητικά μου χρόνια. Είναι ίσως το πιο δύσκολο άθλημα που υπάρχει, επιβεβαιωμένα. Και ένα πιο μεγάλο μπράβο στους γονείς, γιατί ζώντας τους κουμπάρους μου, τα κουτουλάκια, λέω εγώ, τους αδελφούς από τώρα και λίγο κουτουλά, τόσα χρόνια, οι δυσκολίες που έχουν κάνει οι γονείς τους, η κυραγενούλα Καημένη έκανε πίτες γλυκά τέτοια, αυτή ήταν ελαφρέων παρών, πετάκια ζώνη για να τα φάνε, τους τάιζε Καημένη. Είναι δύσκολο για τις οικογένειες. Είναι όλοι μαζί στο παιχνίδι, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, είναι και οι οικογένειες μας. Ένα μεγάλο μπράβο είναι σε αυτούς. Ευχαριστώ. Στο σύλλογο, όπως βλέπουμε, ανωδική πορεία στις επιτυχίες. Του χρόνου να έχουμε άλλες τόσες. Όλοι οι συμβαλόμενοι, γονείς, αθλητές, να συνεχίσουμε με τον ίδιο μόχθο την επίτευξη των στόχων. Θα σας φοράσω άλλο. Ευχαριστώ.
Η επόμενη απονομή θα γίνει στο διπλό σκι κορασίδων αρχαρίων. Παρακαλείτε Λαβατσιώτη Χριστίνα και η Ζαρογιάννη Άννη να έχουν την απονομή. Ελίξια πήρα τρίτη νίκη στο Πανελληνικό Πρωτάθλημα κορασίδων αρχαρίων. Παρακαλείτε αντιδήμαρχος κυρία Βοροστού να έχει την απονομή. Καλή χρονιά και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία. Να ευχηθώ στους αθλητές δύναμη, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Επίσης και στους προπονητές, λόγω επαγγέλματος, δεν ξέρω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους. Δύναμη, δύναμη, δύναμη. Και στους γονείς φυσικά που ετοιμάζουν τα παιδιά και είναι από πίσω από όλο αυτό, να τα χαίρονται και να τα καμαρώνουν όπως όλοι μας. Η επόμενη απονομή είναι στο σκι κορασίδων αρχαρίων η Ζαρογιάννη Χρυσάνθη, η οποία κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης. Παρακαλεί την πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Σερβίων, κυρία Καραγιαννίδου, να έρθει την απονομή. Συγχαρώ με τη σειρά μου όλους τους αθλητές, είτε βραβεύονται σήμερα είτε όχι, διότι όλοι αγωνίζονται και όλοι αθλούνται και όλοι προσπαθούν. Να συγχαρώ τους προπονητές, τους γονείς και όλους όσους συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του ομίλου. Καλή χρονιά! Η επόμενη βράβευση θα γίνει στο σκι κορασίδων αρχαρίων 12 ετών. Να παρακαλούμε να έρθει η Δέλα Γιώργου Βασιλική για την απονομή. Η Βασιλική πήρε χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης. Παρακαλούμε τον γραμματέα του συλλόγου μας, τον κύριο Κυπηρτίδη, να κάνει την απονομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και φέτος έχω τον κύριο Μπάμπη στο πλευρό μου. Γλυκά αποτελέσματα. Βέβαια, εμείς πάλι θα το ξαναπώ, είμαστε ένας όμιλος που
είμαστε μέσα σε τρεις δημάρχους. Ευελπιστούμε στη δική σας βοήθεια, Δήμαρχε, να και είσαι επάνω και σε καλή στιγμή. Θα επωφεληθώ αυτή τη ευκαιρία να πω και Δήμαρχε Βελβεντού και στον Δήμαρχο Κοζάνης που λείπει. Βέβαια, λείπει και περιφερειάρχης της Μοσυγείου Σωματίδης, γιατί είχε ένα έκτακτο ραντεβού. Ήρθε εκπροσωπή υπουργών στην περιφέρειά μας, οπότε δεν μπόρεσε να βάλει το ραντεβού του για να είναι μαζί μας. Στέλνει όμως παρόλα αυτά τους χαιρετισμούς του και λυπάται γιατί δεν μπόρεσε έστω για λίγο να είναι μαζί μας. Και εκείνον λοιπόν συμπαραστάτη, να πούμε ότι το οικόπεδο που μας σύσσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Σεβίων με μια ομόφωνη απόφαση του πέρυσι μας δόρισε για μας έδωσε καταχρήση για 25 χρόνια για δημιουργία θρητικών εγκαταστάσεων και επειδή προσεχώς θα τρέξει ένα λίντερ, θα θέλαμε να είμαστε στις άμεσες προτεραιότητες ώστε αυτός ο χώρος που, όπως είπε και ο Πρόεδρός μας και ο Αντιπρόεδρος, γυρίζοντας πολλές χώρες, πολλούς ναυτικούς ομίλους και πολλές λίμνες, ίσως έχουμε πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων λιμνών. Ήρθε ο καιρός να αξιοποιήσουμε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και αυτό το δώρο είναι η λίμνη μας. Ας την αξιοποιήσουμε στα προγράμματα που θα τρέξουν στο προσεχές μέλλον, ώστε αυτός ο χώρος, ο πανέμορφος, να είναι πόλος έλξης. Πόλος έλξης αθλητών, πόλος έλξης επισκεπτών, να είναι ένας χώρος αναψυχής και ηρεμίας όλων των ανθρώπων. Άλλωστε, η περιοχή μας το αξίζει. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτά τα θεία δώρα. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Σαμόπου Θόδωρος, ταρνίας του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης. Δυστυχώς, οι ωραίες στιγμές τελειώνουν. Όντως ήταν μια ομολογουμένως ευχάριστη στιγμή, είναι ευχάριστο να βραβεύουμε αθλητές, είναι ευχάριστο να βραβεύουμε τα παιδιά μας, τα δικά μας τα παιδιά, σε ένα δικό τους έργο. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ θεοφιλέστατε για τις ευλογίες που μας δώσατε. Να μοιραστεί και η Λίτα, να μοιραστεί και η Βασιλόπιτα σε όλους τους παρισκόμενους. Υπάρχει ένα δώρο για τα κόμματα. Το πρώτο κομμάτι είναι για όσοι είστε για την Εκκλησία μου, τον Χριστό μας. Ο Θεοφιλέστης.